είναι η εκτίμησή μου. Έχει γεννήσει φυσικά και από φιλάθλους των κυπέδωμων. Ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή μόλις η εκτίμηση το παιχνίδι στις έντρα την ομάδα του Βυζαντίου και τώρα η εκτίμηση καβάλας με τον Μητριτσιάν. Δεξιά για τον Σταματόπουλο. Σταματόπουλος μαργάρεται από τον Πρόεδρο. Προσπαθεί να πει στο κέντρο του Μπρατσιάνη. Κόβεται από τον παίκτη του Βυζαντίου. Πάλι Σταματόπουλος για τον Χάρη τον Παπά. Από δεξιά. Παπάς πολύ ωραία προσποίηση. Περνάει τον Δαγκούλη από δεξιά. Παπάς βγάζει μια ωραία σέντρα. Κόβουν μια αμυντική του Βυζαντίου με τον Αποστόλου. Τώρα ο Κουγκόβλου μια κεφαλιά. Δεν απομακρύνει σωστά η παίκτη Καβάλας πάλι. Με τον Μπρατσιάν στο χώρο του κέντρου. Μπερδεύεται και ο Καβάλας κερδίζει όμως. Δεν του βγάζει να κάνει μια βαθιά πάλι για τον Χάρη τον Παπά. Κόβεται από του αμυντικού του Βυζαντίου. Έχει πέσει στο έδαφος ο Αλέξανδρος ο Γκρατσιάνη και έχει ένα πονέα και λέει πρόβλημα και έχουμε την πρώτη διακοπή του παιχνιδιού καθώς ο Γκρατσιάνη σε μια μονομαχία έπεσε κάπως σε άγαρμπα και τραυματίστηκε. Αυτή την ώρα σηκώνεται, δεν δείχνει να έχει κάτι το μυαλό από πάνω του κύριο Σούλας, μάλιστα τον βοηθάει και να σηκωθεί. Η παίκτης Καβάλας τώρα λογικά θα κάνει το fair play, αν και ζητάει την μπάλα ο Σούλας για να σηκωθεί το παιχνίδι. Ο Αμβρόσιος θα γίνει στους παίκτες του Βυζαντιού για το fair play και τώρα ο Φωτόπουλος του χώρου του κέντρου άμυνα για το Βυζάντιο θα δώσει το μέτρο στο πρώτο Μουσικάκη. Μουσικάκης παίρνει μερικά μέτρα. Μουσικάκης κρατάει την μπάλα, δίνει στα αριστερά για τον Δαγκούλη. Αυτός προσπαθεί να παίρνει την κόβεται όμως από το χέρι του Παπά και η μπάλα φτάνει στον Παπαδόπουλο τον goalkeeper του Βυζαντίου. Τα πρώτα αναγνωριστικά λεπτά είναι και για τις δύο ομάδες. Να πούμε ότι σίγουρα χρειάζεται λίγο χρόνο μέχρι να βρουν τα πατήματά τους οι υποψηφιστές.